Ακολουθώντα τα στοιχεία από το στίγμα του κινητού τη τηλεφώνου που έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στα χέρια των διοκτικών αρχών του Ηρακλείου και να αξιοποιούνται ώστε να φωτιστεί κάθε πλευρά τη υπόθεση, αστυνομικοί με κλιμάκιο τη σήμανση έκαναν έφοδο σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην περιοχή τη Αγία Γαλήνη. Η 38χρονη είχε νιώσει την ανάσα των αστυνομικών που έκαναν εφόδου στι γύρω περιοχέ αναζητώντα τα ίχνη τη λίγε ώρε πριν εμφανιστεί και παραδοθεί. Όπω είχε αποκαλύψει η Κρήτη, τη βία αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει εφόδου στην Αγία Βαρβάρα, το Λέντα αλλά και την ευρύτερη περιοχή τη Αγία Γαλήνη, ακολουθώντα τα ίχνη του ταξί, που γνώριζαν ότι την είχε παραλάβει λίγο μετά την έξοδό από το ξενοδοχείο. Σε ανίποπτο χρόνο φαίνεται να έχει καταθέσει στην ασφάλεια και οδηγό ταξί, ο οποίο ωστόσο κάθε άλλο παρά διαφώτισε τι έρευνε, γεγονό το οποίο αναμένεται να αξιολογηθεί από την ανακρίτρια στη συνέχεια. Θεωρώ πάντω ότι δεν αρκούσε η παροχή βοήθεια μόνο από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκείνη προσέβλεψε σε ισχυρότερα πρόσωπα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα, όπω και επεδείχθη, τη παρήχαν τελικώ την κάλυψη που ίδια χρειάστηκε προκειμένου να παρέλθουν αυτέ οι μέρε. Η σήμανση Σάρο σε δωμάτιο τουριστικού καταλήματο, όπου φαίνεται ότι παρέμεινε η 38χρονη, αναζητώντα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παρουσία τη, αλλά και την πιθανή παρουσία οποιοδήποτε άλλου προσώπου. Την ίδια στιγμή αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η επίμονη, όπως φαίνεται, προσπάθεια της 38χρονης... ...να επικοινωνήσει με το συνήγορο της οικογένειας του 36χρονου εγκαυματία Αλέξη Κούγια... ...στον οποίο φαίνεται να τηλεφώνησε μέσα από τη φυλακή ζητώντας του να συναντηθούν. Την επικοινωνία έχει επιβεβαιώσει με ανακοινωσή του το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου και η οποία αναφέρει... «Μου απίφθινε τη φράση...» Είμαι η Μαρία από την Κρήτη και όταν τη ρώτησα ποια Μαρία, μου είπε η αντίπαλό σου. Τη ρώτησα τι θέλει από εμένα και μου είπε ότι θέλει να την επισκεφθώ στι φυλακέ Νεαπόλεω όπου κρατείται και ότι θέλει να με ενημερώσει για το τι ακριβώ έχει συμβεί, γιατί στην απολογία τη δεν έχει αποκαλύψει ακριβώ το τι πράγματι συνέβη. Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του δικηγόρου τη 38χρονη Απόστολου Λίτρα, ο οποίο έκανε λόγο για φάρσα από άγνωστη γυναίκα, αποκλείοντα το ενδεχόμενο να τηλεφώνησε η 38 7χρονοι μέσα από τη φυλακή.